Γιατί μένοντας αυτόν, θα δούμε την επόμενη κάρτα. Μπορούμε να ξαναπροσεγγίσουμε την κανονικότητα. Ένα μεγάλο μέρος κανονικότητας είναι τι θα γίνει με τα σχολεία. Αυτό θα προσπαθήσω να σας πω τώρα, αλλά θέλω να είναι πολύ σαφές το πώς πρέπει να δείτε αυτή την κάρτα. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή την ώρα στην κυβέρνηση. Δεν είναι απόφαση, το τονίζω ότι θα δείτε τώρα, δεν είναι ηλυμένη απόφαση. Είναι ένα σχέδιο αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά, όπως είπε και ο κύριος Πέτσας το μεσημέρι, αν δηλαδή μας πάει καλά ο Απρίλιος, οπότε θα πρέπει από τον Μάιο να βλέπουμε σιγά σιγά μέτρα να απελευθερώνουν τη ζωή μας ξανά. Αν λοιπόν, το τονίζω, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, τότε έχουμε ένα πιθανό άνοιγμα. Μην δέσετε τίποτα από αυτά που βλέπετε. Οι ημερομηνίες δεν έχουν αποφασιστεί πουθενά. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Νομίζω το ξέρετε πόσο υπεύθυνα προσπαθούμε από την αρχή να χειριστούμε κάθε λεπτομέρεια αυτής της κατάστασης. Αν τα πράγματα λοιπόν πάνε καλά, μια ημερομηνία που μπορεί να εξεταστεί ότι θα ξανάνοιγαν τα σχολεία είναι η 18η Μαΐου. Γιατί είναι αυτή? Στα πλάνα της κυβέρνησης λέει ότι θα μπορούσαν τα σχολεία να ξανανοίξουν για περίπου ένα μήνα. Δηλαδή, από τις 18 Μαΐου μέχρι περίπου στις 20 Ιουνίου να γίνονται μαθήματα. Αμέσως μετά, και πάμε στην επόμενη κάρτα, θα έχουμε προαγωγικές εξετάσεις στις τάξεις που γίνονται οι εξετάσεις. Δηλαδή, μέχρι τις 20 του μήνα μαθήματα, 20 Ιουνίου περίπου, μέχρι το τέλος Ιουνίου προαγωγικές εξετάσεις, ώστε στην αρχή του Ιουλίου να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξαναλέω, αυτό είναι ένα πιθανό σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί αν όλα πάνε καλά, αλλά η πρόθεση, αν όλα πάνε καλά, είναι πάνω κάτω να τρέξουν έτσι τα πράγματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κυλήσει καλά ο Απρίλης. Και κυλάει καλά χάρη στη δική μας προσπάθεια, γιατί έχουμε όλοι μάθει να προσέχουμε πάρα πολύ. Θα δούμε τώρα μια περιπέτεια μιας οικογένειας. Και είναι μια περιπέτεια η οποία έχει κάποια ερωτήματα ιατρικά. Μιλάμε για μια οικογένεια με έναν